Πάμε στο θέμα που είχε δημιουργηθεί την περασμένη Παρασκευή, κυρίες και κύριοι, όταν είδαμε νεκρά φλαμίγκο, 20 νεκρά φλαμίγκο στην Λάρνακα. Είχαμε χθες μια ανακοίνωση από το κίνημα οικολόγων Συνεργασία Πολιτών, το οποίο δεν ικανοποιείται από τις εξηγήσεις που έχουν δοθεί από την υπηρεσία Θύρας για αυτό το θέμα. Στην τηλεφωνική γραμμή η Εφη Ξάνθου, αναπληρώτρια πρόεδρος του κινήματος Οικολόγοι Συνεργασία Πολιτών. Κυρία Ξάνθου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ναι. Να διευκρινίσουμε ότι επιμένουμε ότι πρέπει να γίνει σωστή διερεύνηση, mm-hmm. να αναλυθούν τα δείγματα που έχουν λάβει και από τα φλαμίγκο και από το νερό και από το έδαφος, δηλαδή για το πάτον της λίμνης, ναι. και να επιβεβαιωθούν οι υποψίες. Γιατί ακούσαμε δύο διαφορετικά σενάρια, τα οποία βασίζονται απλά σε υποκειμενικά στοιχεία. Ότι το κρύο είναι που φταίει από τη μια πλευρά ή ότι φταίνε σκάλια. Εμείς θέλουμε πλήρη διερεύνηση. Εάν είναι τα σκάλια, μιλούμε για κατάλοιπα που μείναν στο παλιό το σκοπευτήριο, το οποίο υποτίθεται ότι δώσαμε κάτι εκατοντάδες χιλιάδες λεφτά πριν 12 χρόνια, δεν καθόλου. Για να καθαριστεί η περίοδος. Για να καθαριστεί. Μιλούμε για καινούργια δραστηριότητα λαθροκυνηγών, οι οποίοι πηγαίνουν παράνομα στην περιοχή και μας αφήνουν τα σκάλια τους, οπότε επιμολύνεται και έχουμε πολλαπλό πρόβλημα. Ή είναι σκάλια που έρχονται από άλλες περιοχές με τα όμπρια ύδατα, δηλαδή περιοχές που είναι ίσως επιτρεπόμενες το κυνήγι, αλλά παρασύρονται από τα νερά και από τα ρεύματα και από τα όμπρια ύδατα. Δηλαδή, τούτο είναι μια ψυχή. Ναι. Αυτό που ανησυχούμε είναι σε περίπτωση που η δηλητηρίαση αποδειχτεί από τις δειγματοληπτικές έρευνες ότι δεν οφείλεται σε θέμα από τα σκάλια. Εάν οφείλεται σε κάποιο είδους μόλυνση η οποία έχει εισέλθει στη λίμνη από τις χάρες των ομβρίων υδάτων ή ακόμη χειρότερα από ετώλιον τρόπο τέλος πάντων απευθείας στην αλική. Δεν γίνεται απλά να βγαίνουν το πρωί του Σαββάτου φωτογραφίες στο διαδίκτυο, να βγάζουμε ανακοίνωση ότι πρέπει να διερευνηθεί άμεσα και εμείς και άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις. Και μέχρι τις 1 το μεσημέρι το Ταμείο Θύρας να μας λέει αυτό είναι γουστή. Ναι. Δεν έγινε διερεύνηση. Άρα αναμένεται να γίνει πλήρης διερεύνηση για να δοθούν συγκεκριμένες εξηγήσεις. Μάλιστα. Και μείνετε στη γραμμή. Είναι σωστό να βγαίνουν. Ναι. Ναι. Μείνετε στη γραμμή, κυρία Ξάνθου. Κυρία Ξάνθου, τελικό σχόλιο σας παρακαλώ. Ακούσατε και τον κύριο Χατζηγιάννου. Τι είναι αυτό που ζητάτε? Λοιπόν, καταρχάς, ναι. το γεγονός ότι έχει διαβεβαιώσει ότι ήταν εκ πρώτης όψεως οι δηλώσεις που έγιναν το Σάββατο είναι θετικό. Και είναι σημαντικό από την αρχή να ξεκαθαρίζεται ότι θα υπάρχει πρόθεση ότι θα γίνουν πλήρως οι διερευνήσεις. Με τον τρόπο που έγινε δηλώσεις το Σάββατο, έδειχνε ότι για το Ταμείο Θύρας τουλάχιστον ήταν open and shut case, το οποίο δεν πρέπει ποτέ να είναι. Πρέπει να αποκλείονται όλα τα σενάρια. Το δεύτερο είναι, εάν έχουμε αυτά τα προβλήματα, δηλαδή κάθε χρόνο προκύπτουν κάποιοι θανάτοι το φλαμίγκο με μολυβδίαση ή λόγω του μολύβδου, ναι. και μιλά για σκάγια, δεν μιλά για υπολείμματα, ότι έχουν βρεθεί σκάγια στα έντερα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα τεράστιο περιβαλλοντικό ζήτημα, το οποίο πρέπει να τύχει διαχείρισης. Τα σκάγια που έγινε η αφαίρεση της άμμου πριν 12 χρόνια εξακολουθούν να υπάρχουν τα ίδια ή μιλούμε για καινούργια που έχουν εισαχθεί. Υπάρχει πρόβλημα να ελέγχεται για το λαθροκυνήγι η περιοχή της Αλικής, μεταφέρονται από άλλες περιοχές. Αυτά είναι ερωτήματα που εάν είχαμε ένα σωστό σχέδιο διαχείρισης θα μπορούσαν να απαντηθούν. Αυτή τη στιγμή, να σας θυμίσω ότι το καλοκαίρι είχαμε πάλι περιπτώσεις κόσμου που περπατούσαν μέσα στην Αλική και πρέπει να τα εγκλωβίσουν. Δηλαδή δεν υπάρχει φύλαξη. Πώς θα προστατεύουμε το είδος το οποίο υποτίθεται ότι είναι η χαρά και ο πόλος έλξης για τους τουρίστες στην Κύπρο. Ναι. Ελπίζουμε να απαντηθούν τα ερωτήματα, κυρία Ξάνθου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.